με την καλλιτεχνική προσφορά δηλαδή, θέλουν να κρύψουν τα φρικτά εγκλήματα που έχει κάνει ο Αμερικάνικος στρατός παγκόσμια όλες τις προηγούμενες εποχές. Θεωρούμε λοιπόν ότι η συναυλία αυτή δημιουργεί εκείνες τις υποθέσεις και ιδιαίτερα που γίνεται συνεργασία με το Μουσικό Γυμνάσιο, να δημιουργηθεί η εντύπωση στους νέους ότι μπορεί στο μέτωπο να σκοτώνει αυτός ο στρατός, και βλέπουμε τα θύματα σήμερα που μιλάμε να είναι χιλιάδες σε όλα τα μέτωπα του πολέμου με τη συμμετοχή του στρατού, τον είπα, και όχι μόνο να είναι πολύ ενεργή. Την ίδια στιγμή λοιπόν, αφού γίνεται αυτό το μακελιό στα μέτωπα του πολέμου, ο ίδιος ο στρατός να τραγουδάει στις συναυλίες μαζί με τα παιδιά. Επίσης, θεωρούμε σοβαρό το ζήτημα, γιατί προτείνεται αυτή η εκδήλωση να γίνει στις 25 Μαρτίου. Για μας αυτή η ημερομηνία είναι πάλι πάρα πολύ σοβαρή, γιατί αφενός δείχνει ότι όταν ο λαός αρρώσει την μυρολατρεία, μπορεί να πάρει αμπάριζα και πίστη στο προσκήνιο της ιστορίας, μπορεί να επιβάλλει το δίκαιο του. Επιπλέον, η σοβαρότητα του ζητήματος έγινε στο γεγονός ότι τη μέρα αυτή συμπληρώνονται 25 χρόνια από το ματοκύλισμα που έκανε αυτός ο στρατός στον Άτο στη Γιουγκοσλαβία, με την αντίδραση τότε πανεθνική, πανεργατική των εργαζόμενων. Το ζήτημα που λέει ο Δήμαρχος ότι θα είμαστε μία πόλη που δεν θα έχει αποκλεισμούς, τι εννοείται κύριε Δήμαρχε, δεν θα αποκλείουμε τους φωνιάδες των λαών, αύριο μεθαύριο να μην αποκλείουμε και τους εμπόρους των ναρκωτικών, για να μην είμαστε χώρα των αποκλεισμών, πόλη των αποκλεισμών. Θεωρώ λοιπόν ότι η σοβαρότητα αυτού του ζητήματος είναι τέτοια που πρέπει να πάρετε πίσω αυτή την απόφαση, να ακυρωθεί η συναυλία, γιατί θα αποτελεί για την πόλη μας μελανό σημάδι. Τελειώνοντας, θα σας πω ότι παρόμοια συναυλία η οποία προγραμμάτισε ο Δήμος της Μεταμόρφωσης σε Δήμο της στην Αττική, ματαιώθηκε, ακυρώθηκε ακριβώς γιατί κατάλαβε η διοίκηση εκεί πέρα μετά τις αντιδράσεις του κόσμου ότι αυτή η εκδήλωση δεν πρέπει να γίνει. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί και η απόφαση του Δήμου Καβάλας, του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, να ακυρώσει αυτή τη συναυλία από το στρατό ο οποίος έχει μακελέψει την ανθρωπότητα.